Απόψε, 100 Ελληνίδες και Έλληνες έρχονται αντιμέτωποι με τα μικρότερα και μεγαλύτερα ερωτήματα του έθνους. Πόσοι λένε ξανά και ξανά ότι θα πάνε να ζήσουν ήσυχα σε ένα νησί γιατί δεν αντέχουν άλλο. Τι προτιμούν, ρέγκα ή τόνο? Ποια είναι τα κλασικά δώρα που κάνουν? Αυτά και άλλα πολλά έρχονται αμέσως τώρα. Η 100 είναι εδώ και έφτασε η ώρα να τα πούμε. Γεια σας, είμαι ο Λάμπρος Λυσβής και αυτό είναι το show των 100! Ναι! Μπράβο! Το show που θέτει τα μικρά και μεγάλα ερωτήματα της ζωής μας. Ερωτήματα όπως πόσοι κρατάνε κάλτσες που έχουν χάσει το ζευγάρι τους και τις ταιριάζουν με άλλες μονές. Και πόσοι έχουν μόνο τέτοιες μονές κάλτσες και τις ταιριάζουν με καπάκια από τάπερ που δεν έχουν δοχείο. Αυτά. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τρεις εκπληκτικούς καλεσμένους εδώ μαζί μας για να ανταγωνιστούν για το ποιος γνωρίζει τους Έλληνες καλύτερα. Δεν είναι ούτε κωμικός, ούτε μουσικός, ούτε δημοσιογράφος, ούτε podcast. Είναι ο Μάκης Παπασημακόπουλος! Ναι! Χαίρετε, χαίρετε. Η Wikipedia γράφει για εκείνη ότι είναι ηθοποιός, παρουσιάστρια και τραγουδίστρια του μοντέρνου είδους. Τι είναι το μοντέρνο είδος? Είναι η Νάντια Κοντογιώργη! Μοντέρνο είδος. Η Wikipedia γράφει για εκείνον, συγγνώμη, το λίμα που ψάχνετε δεν υπάρχει, είναι ο Ζήσης Ρούμπος. Γεια σας, καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι ήταν ένα αστείο το τελευταίο, η Wikipedia έχει λίμα για τον Ζήση Ρούμπο. Όντως. Ναι, έχει. Ναι, καλά, γράφει. Καλά ότι δεν το ξέρω, ότι δεν το έχω γράψει εγώ. Είναι, μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Νάντια, σε παρακολουθούμε φανατικά. Φυσικά και στον Dot μαζί με τον Μινό, εξαιρετικά. Λαμπρό, σε ευχαριστώ. Και εγώ σας παρακολουθώ φανατικά και εσάς και τον Μάκη που είναι ο πιο αγαπημένος. Εγώ με παρακολουθώ φανατικά. Μάκη, για σένα τι να πρωτοπούμε. Έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό ότι σπίτι και διαβάζει βιβλία. Τους λογαριασμούς μου κυρίως. Να τι κάνει, όλοι αναρωτιόνται τι κάνει αυτή την περίοδο ο Μάκη. Αυτό κάνει. Λοιπόν, να σας πω disclaimer για αυτή την εκπομπή ότι δεν είστε καθόλου σημαντικοί. Εντάξει, γιατί σημαντική είναι η 100! Γεια σας, 100! Πανέμορφη, πανέξυπνη, γεια σας. Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας μας που έχει έρθει εδώ για να μας δείξει τι σκεφτόμαστε και νιώθουμε τον τελευταίο καιρό και όχι μόνο. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας κατηγορία που είναι το «Γράψτε τα αδέρφια». Αγαπημένη μας κατηγορία, γιατί είναι η κατηγορία του κοινού. Είναι οι ερωτήσεις που μας στέλνουν στο λογαριασμό Instagram της εκπομπής και εμείς παίρνουμε και τις απευθύνουμε προς το 100 και μετά βλέπουν οι άνθρωποι εδώ πέρα τις ερωτήσεις τους να φιγουράρουν μαζί με το user account name, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ωραία. Οπότε, κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και εσείς πρέπει να μαντέψετε τι ποσοστό των 100 θα απαντήσει ναι. Το γράφετε, όποιος πέσει πιο κοντά, παίρνει το βαθμό. Θαυμάσια. Πρώτη ερώτηση. Πόσοι από τους 100 λένε ξανά και ξανά ότι θα πάνε να ζήσουν ήσυχα σε ένα νησί γιατί δεν αντέχουν άλλο? Εγώ, ναι. 100! Έλα, έλα. Κλειδώστε για να δούμε τις εκτιμήσεις σας. Ω, ακραία ποσοστά και ένας Μάκης λίγο πιο προσγειωμένος από τους υπόλοιπους. Μια καλύτερη. Λοιπόν, Νάντια μου, 95%. Είναι η γνώμη μου, κατά τη γνώμη μου. Όχι, όχι, κάτσε, δεν πάει έτσι αυτό. Όλοι οι σκότες θέλουν να γίνουν. Γνώμη μου, εντάξει. Άντε, η γνώμη της Αθήνας. Γνώμη μου, το στηρίζω με επιχειρήματα. Απλά φεύγουν όλοι από όλη την Ελλάδα. Άρα, έκρινες από το πόσες φορές το έχεις πει εσύ και η παρέα σου και οι φίλοι σου και ο κύκλος σου, εννοώ, κατάλαβες. Λαμπρό, όλοι ζούμε σε ένα μικρό κόσμο, με περιορισμένη αντίληψη του συνόλου, στα αλήθεια. Άρα έχεις κρίνει από σένα. Οπότε έχω επίγνωση του υποκειμενικού μου φίλτρου και δηλώνω 95%. Τέλεια. Λοιπόν, για τη συνέχεια του παιχνιδιού, καλείσαι να βγεις από το υποκειμενικό σου φίλτρο και να κρίνεις με βάση την Ελλάδα. Θα συμβιβαστώ, θα συμβιβαστώ. Μ' αρέσει η ακρότητα του 95%. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, που ξέρει πώς κρίνουμε εδώ, ο Ζήσης, έχει βάλει 82%. Ορίστε. Άλλος ακραίος. Έχουμε μεγάλη απόσταση. Δεν έχουμε μεγάλη. Κάποτε ξεκινούσα και εγώ και έβαζα 90%. Γιατί νόμιζα ότι εγώ έχω δίκιο. Ναι. Μετά προσγειώθηκα και δεν έπρεπε να πω το ποτέ. Οπότε... Εσύ δεν έχεις προσγειωθεί, έχεις βάλει 82%. Έβαλα 82%. Πώς το λένε, όχι πώς θα το κάνουν. Πιστεύω ότι όλοι θέλουν να φύγουν. Ναι. Όλοι θέλουν να πάνε να ζήσουν σε νησί, ειδικά με τις συνθήκες. Άρα στα λόγια μου έρχεται, συγγνώμη. Ναι, απλά όχι 95%. Ναι. Πώς, όταν λες όλοι, δηλαδή τι εννοείς εσύ 8, στο δικό σου κόσμο. Όταν... 8, 10. Οι όλοι είναι 8 στους 10. 8 στους 10. Πιστεύω ότι και οι δύο φαρμακώνονται, δεν εξηγείται. και όχι αυτά που έχουμε, έχει περάσει ημερομηνία λήξης, ξεκάθαρα. Ωραία. Μια γρήγορη ανάγνωση του τοίχου είδα νεαρές ηλικίες.
Που σημαίνει ότι μάλλον δεν έχουν συγχαθεί ακόμα τη ζωή του αρκετά για να πάνε για να γίνουν νησιώτες. Ναι, ισχύει. Αυτό έτσι το πήγα εγώ. Είναι βέβαια ηλικιακά είμαστε αρκετά μετρημένοι προς το μέσο όρο. Επειδή δεν βλέπω τόσο καλά μέχρι τώρα. Νομίζω ότι τσιχαίνεσαι τη ζωή σου πολύ γρήγορα πλέον. Ναι και ναι. Ναι και ναι. 38% παρόλα αυτά, δηλαδή είναι λίγο πιο προσγειωμένο. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ανάμεσα σε μένα και στο ζήσι πάντα. Εγώ πιστεύω ότι απλά το κάρφωσα και δεν θέλετε να το δεχτείτε. Όχι. Γενικά παίζει αυτή η κουβέντα τέλος πάντων. Και πάντα λένε τρία πράγματα θέλω. Τρία πράγματα. Πάντα είναι τρία πράγματα. Το απαραίτητο που είναι πάντα το. Εγώ θέλω να έχω την ψυχία μου. Αυτό. Και του λες φύγε. Καλά. Αν μπορούσα, δεν θα μπορούσα. Σε κρατάει. Καλά, τώρα μη σου πω ότι με κρατάει. Καλά, κάτσε να φύγω να δω, θα λες. Όπ, η μάνα μου. Όπ, αυτή η μάνα μου. Λοιπόν, για να δούμε τι αποφασίσαν οι 100. 64%, που σημαίνει ότι ο Ζήσης παίρνει τον βαθμό! Ναι! Για άλλη μια φορά κατά τύχη. Σε το κατάλαβα κατευθείαν, δεν περίμενα καθόλου να κάνεις εσύ τον υπολογισμό. Το κατάλαβα. Έφυγες πριν μπει μπάλα στα δίχτυα να πανηγυρίσεις. Δεν ήξερα καν αν είμαι κοντά, δεν ήξερα καν αν είμαι στο... Έδειχνες φανέλα από νωρίς. Ναι, δεν είσαι κοντά καθόλου, αλλά παρόλα αυτά... Δέχομαι τον πόντο μου. Ο πιο κοντά. Δεύτερη ερώτηση. Πόσοι από τους 100, όταν έχουν από πίσω τους το φανάρι ένα σπαστικό οδηγό, αργούν επίτηδες να ξεκινήσουν για να του μπουν, για να τον εκνευρίσουν. Επίτηδες. 100. Κλειδώστε. Για να δούμε. Ωραία. Μάκη, 46%. Ναι, ανέβηκα λίγο, έτσι. Ναι, εντάξει, αναγνωρίζεις τον εκνευρισμό του Έλληνα, αναγνωρίζεις το ταπεραμέντο του. Οπότε πιστεύεις ότι σχεδόν η μισή είναι σε φάση τώρα θα δεις. Τα περαμέντο θα έλεγα, περισσότερο ταιριάζει με μια λέξη που ξεκινάει από μη. Ναι, 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 αυτό εννοούσα. Αλλά ναι, ναι. Τα περαμέντο. Μανούρα. Mindful. Μπράβο, ναι. Μανούρα. Μανούρι. Μανούρι το τυρί, ναι. Άρα πιστεύεις ότι είναι λίγο εκδικητική μανουριά, δεν θέλουν λίγο να σου δείξω εγώ τώρα. Κοίταξε, αν κρίνει κανείς από τα λογάκια που ανταλλάσσονται στο δρόμο, πίσω τα παράθυρα. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σε το αργότερο. Ναι, ναι, ναι. Και, ξέρεις, είναι κάτι το οποίο όταν μπορείς να εκνευρίσεις τον άλλον χωρίς να μπεις στη διαδικασία να κατεβάσεις παρά και να πετάξετε πράγματα ή να φτάσετε κοντά στο, ναι, 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 στο κλωτσοσκούφι, θα το κάνεις. Ναι. Υπάρχει βέβαια και η ακρότητα, έτσι, που είσαι σε, που φάση καθυστερείς τόσο πολύ μέχρι που να περάσεις εσύ με πορτοκαλί και μπράβο, είναι ο άλλος αυτό, κόκκινο. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Αυτό ίσως το έχω κάνει. Όντως. Αυτό είναι ποινικό. Μου το έχουν κάνει μία φορά και είπα ότι τώρα θα πατήσω γκάζι. Εννοώ, ξέρω ένα φίλο μου που το έχει αυτό, κάνει. Αυτό. Από το χωριό. Ναι, ναι. Από το υπόγειο. Για το αγαπημένο είναι ότι όταν δεν το κάνεις επίτηδες και έχεις ξεχαστεί, που πάντα θα κάνεις αυτό. Θα σκορπίσεις. Τι θες. Το καθρεφτάκι πάντα. Τι έγινε. Έχει ανάψει πράσινο. Τι έγινε. Τι κορνάζεις με τη μία, δεν κατάλαβα. Άντε. Και ξεκινάς χωρίς να βλέπεις τον δρόμο. Άντε. Και μένεις καρφωμένος στο καθρεφτάκι. Κακάρεις τον μπροστινό, δεν έχει να κάνει. Και παίρνεις τρεις πεζούς. Μπράβο, ναι. Νάντια, έχεις πάει πολύ πιο κάτω. Ναι. 24%, μιλάς, ναι, για τους κατοίκους της Αίγινας, μάλλον. Όχι του λεκανοπεδίου αυτού. Ωραία, δηλαδή λέω ότι ακόμα και να το σκεφτείς, πες ότι το σκέφτεσαι, δεν θα το κάνεις. Πώς φαίνεται ο καλός άνθρωπος. Όχι, δεν είναι καθόλου. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που δεν οδηγεί. Όχι, οδηγώ συνέχεια, φουλ όλη μέρα. Αλλά εγώ αν μου κορνάνε θα πω συγγνώμη. Ή άμα έχω κάνει βλακία θα πω τώρα, ας πούμε, γιατί. Δεν υπάρχει λόγος. Καλημέρα. Όποιος πιάνει τούτο. Άμα μου κορνάρω εμένα θα κάνω τη βουγιουκλάκι. Εσύ στο 1950. Εδώ είναι η Νάντια μας, η οποία ξεκινάει την ημέρα. Μήπως έχετε δει που είναι η έπαυλη του κύριου Παπασπύρου. Και θα εμφανιστεί και κάποιος συνοδηγός με μπαγλαμά. Ελληνική ταιριάζει. Και χορευτικό στα φάρια. Και καθάρισμα τζαμιών. Βεβαίως. Γιατί την ίδια βάρκα, από εδώ. Ζήση, έχεις πάει πολύ κοντά στο Μάκη, είσαι στο 47%. Είμαι ανάμεσα και εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι στον δρόμο δεν την παλεύουν γενικά και είναι εκδικητικό αυτό, δηλαδή το να κόψεις. Είναι τσίγκλισμα, ρε παιδί μου, είναι εκδικητικό, αλλά πιστεύω ότι είναι 50-50 φάσεις σχεδόν. Εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ όταν κάποιος σου παίζει φώτα από πίσω, όχι, ναι, σε φανάρι. Γενικά, όταν είσαι κάπου και απλά σου παίζει φώτα. Και έχω σκεφτεί μια σατανική εφεύρεση όπου έχεις φώτα πίσω. Ναι. Και μπορείς να του παίξεις κι εσύ. Προβόλια, ναι. Προβόλια μεγάλα. Φραπ, πάρτα. Πάρτα, έξω, γκρεμό, πέθανες. Καλή, ναι. Τι ανταγωνιστικά είναι αυτά που σας πιάνω. Είναι γνωστούς γκρεμούς της Κηφισίας, ας πούμε. Ναι. Πάμε να δούμε τι έχουν απαντήσει 100. 47%.
54% Ζήσης χτυπάει. Δεύτερο πόντο σερί. Δύο στα δύο. Είναι η μέρα μου. Τουντζα τα τουντζα τουντζα τα τουντζα. Άλλος ένας βαθμούς για εμένα. Κοιτάξτε, για να μην αγχώνεστε ιδιαίτερα, γιατί θα έχετε παρακολουθήσει και πάρα πολύ την πορεία του Ζήση. Κάπου εδώ σταματάει. Τερματίζει τους δύο βαθμούς. Είναι από αυτούς που κάνουν πολύ καλή αρχή. Όπως το τρέχουν και μετά λένε δεν είναι. Α, είναι αυτό που λέμε ο λαγόστο στο μεγάλο αποστάσεων. Μπράβο. Θέλω όμως, έτσι, μιας και μιλάμε για θέμα δρόμων, έτσι, να μιλήσουμε και με κάποιον από τους 100 χέρια, παρακαλώ. Χεράκι. Γιώργος. Ο Γιώργος. Ανοίξτε μου, Γιώργο. Νάτος. Νάτος. Γεια σας, Γιώργο. Γιώργος, γενικά. Γεια σου, Γιώργο μου. Να κάνω μια εισαγωγή για σένα, γιατί οι άνθρωποι μπορεί να σε ξέρουν. Ο Γιώργος γενικά δεν σηκώνει πολλά σε οποιοδήποτε θέμα. Οπότε πάμε, Γιώργο, τώρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα. Εγώ το κάνω. Ναι, δεν περιμέναμε κάτι άλλο όπως έκανα. Λες και ο τύπος από πίσω έχει κάτι καλύτερο να κάνει. Είναι αυτό. Από το να βλέπει τις πινακίδες μου. Αφού λοιπόν μου τα άπληξε, γιατί να μην το άπληξω κι εγώ. Συμφωνώ 100%. 100% μαζί. Και έτσι λύνονται και οι διαφορές. Να αφήσω να κάνει ό,τι θέλει. Γνωριζόμαστε και από χτες, ρε κύριε. Είναι ασθενοφόρο από πίσω. Θα πηγαίνω όσο σιγά θέλω, θα πηγαίνω σε όποια μακίδα θέλω και αν με βρήσεις θα σου δώσω την ανάλογη απάντηση. Έτσι, μπράβο. Είναι τέλεια. Πρέπει με κάποιο τρόπο να μάθεις να μην είσαι μακάκας. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ή ταπεραμέντο, όπως το λέμε εδώ. Μπράβο. Υπάρχουν ήθη και έθιμα στους ελληνικούς δρόμους. Έτσι τα βρήκαμε και έτσι θα τα φύκομαι. Έτσι θα τα φύκομαι. Το κόμμα του Γιώργου. Αλλαγή ποτέ. Σεβασμό στην παράδοση. Μην είστε ταπεραμέντοι. Σεβασμό στην παράδοση. Σεβασμό στην παράδοση. Κοκ, όλος το καλάθι αχρήστο. Δεν περάσατε ούτε ένα σήμα. Είχες κάτι καλύτερο να κάνεις. Εγώ έτσι το παρέλαβα. Καλύτερο επιχείρημα ever, έτσι. Κόρνα, έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις. Ναι, να πάω στη δουλειά. Δεν το θεωρώ καλύτερο. Ωραία, Γιώργο μου, τα είπες πολύ ξεκάθαρα. Ναι. Όπως πάντα μίλησες αυθεντικά και ωραία. Τα είπες και τα έθιμα των ελληνικών δρόμων. Αυτό ναι. Μπράβο, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Προχωράμε στην τρίτη ερώτηση. Πόσοι από τους 100 κρατάνε κάλτσες που έχουν χάσει το ζευγάρι τους και τις ταιριάζουν με κάποιες παρόμοιες, έτσι. 100. Ανεβήκαμε. Τι έγινε. Έτσι. Κλειδώστε. Γενικά βλέπω συνήθως σε ερωτήσεις δύο συμφωνούν και ένας διαφωνεί. Ζήσει 36%. Είσαι στο χαμηλότερο ποσοστό. Ναι, είναι λίγοι και καλοί. Ναι. Και ένας από αυτούς είμαι κι εγώ. Όντως. Αλλά δεν σε επηρέασε αυτό, ε. Σε τι πράγμα. Στο ποσοστό που έδωσες. Όχι, δεν με επηρέασε. Θεωρώ ότι είμαστε λίγοι και καλοί. Ειδικά αν είναι μαύρες. Οι κάλτσες, παιδιά, με το συζητήσουμε και επίσης μην κοροϊδευόμαστε. Άμα παίρνουμε κάλτσες από αυτές που είναι το πακέτο 5-5. Είχες κάτι καλύτερο να κάνεις. Είχες κάτι καλύτερο. Συγγνώμη, κύριε Γιώργο. Θα πάει έτσι, το ξέρεις, έτσι, θα πάει το. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Που ανοίγει το παράθυρο στις κάλτσες. Κύριε Χρήστο, σου τρύπησε για σένα. Πάρε τη δικιά μου. Κύριε Χρήστο, βρήκα μια κάλτσα στον ακάλυπτο. Εγώ πάντως θεωρώ ότι... Και εγώ κάνω κάτι αντίστοιχο με τις μονές κάλτσες. Απλά εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία να τους βρω πάλι τέρι. Τις αφήνω μονάχες τους, σαν να είναι ρονίν στην Ιαπωνία. Α, ναι. Είμαι σαμουράι χωρίς σαφέντη πλέον. Μπράβο. Αλλά δεν τις βάζεις, δεν τις φοράς. Περιφέρομαι μόνη μου στο σιρτάρι. Έτσι. Κάποια στιγμή θα βρω κάποιο τέρι. Θα έρθει μια κάλτσα που κι αυτή θα μείνει ορφανή και θα γίνουμε δύο ρονίν. Και εγώ αυτό κάνω. Πιάνω λοιπόν την κάλτσα, την κοιτάω, αναγνωρίζω τη μοναχικότητά της και την ξαναβάζω στο σιρτάρι. Λέγοντας ότι ξέρω ότι είσαι εκεί, μια μέρα. Αναγνωρίζω το ρόλο σου, κάποια στιγμή θα γίνει κάτι καλό και στη δική σου ζωή. Αλλά σε τι απόχρωση μπορείς να παίξεις, γιατί Ζήσης μίλησε για μαύρη-μαύρη που δεν το θεωρώ καν challenge. Όχι δηλαδή, μόνο. Κοίτα. Απλά ξεκίνησα με αυτό το παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ λέω να πας σε άκα. Πας, παιδί μου, μπλε, κίτρινη, δεν με νοιάζει. Όχι, πάμε. Όχι. Μαύρη κάλτσα ξερή. Μαύρη-μαύρη. Μαύρη κάλτσα ξερή. Και παιδιά, μαύρη-μαύρη δεν μαύρη έχει κάποιο challenge. Δηλαδή, μαύρη-άσπρη. Τώρα βάζεις κίτρινη, μπλε. Είναι μαύρη-άσπρη ο συνδυασμός του Michael Jackson, νομίζω. Ναι. Και τις Αλέξης. Άσπρο, μαύρο, όνειρα. Τέλειο. Αυτό τραγουδάει όσο τσαπλώνει με τα μανταλάκια. Έχεις βάλει 73%, Νάντια. Ναι. Μίλησέ μας. Το έχω δει να συμβαίνει.
Και το κατακρίνω. Και θα σου πω, επίσης, εγώ τις κρατάω με την σκέψη ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί το τέρι τους. Ναι. Κάπου, κάπως, ναι. Κάποτε. Και όταν συμβαίνει, μου δίνει χαρά. Εγώ έχω μια ειδική σακούλα που βάζω αυτές τις κάλτσες. Α, έχεις σακούλα ειδική. Σακούλα έχω ένα, ξέρεις, όχι ακριβώς. Είναι πλαστική, είναι ρε παιδί μου μια έτσι σακουλίτσα. Είναι εξορία κάλτσας δηλαδή. Ναι, είναι ναι. Αυτό. Είναι μονές. Ναι, είναι μοναχικές, δεν κάνουν παρέα μόνοι τους. Και βρεθούν κάποια στιγμή. Και κάθε τρεις μήνες τις βγάζω, τις βάζω σειρά, σαν αναγνώριση υπόπτων και βλέπω αν κάποια ταιριάζει με κάποια. Α, το κάνεις όλο αυτό. Το κάνω, ναι. Α, είναι λίγο νουάρι φάση σου, εσένα, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εγκρίνω, εγκρίνω. Ήρθε να. Για να δούμε όμως. Οι Έλληνες τι κάνουν. 100. 77% Μάκης παίρνει το βαθμό. Ναι. Πάτω στα διχτάκια επιτέλους. Ρονίν μόνος του έρχεται. Ο Ζήσης κάπου εδώ τον αφήνει το παιχνίδι όχι, να ηρεμήσει. Όχι, θα επανέλθω, το νιώθω. Είναι πολύ δύσκολο να πετάξεις κάλτσα. Ναι. Πολύ δύσκολο. Μα αισθάνεσαι και άσχημα. Τώρα θα, να τη στείλω στον κάδο επειδή έτυχε και με δική μου ευθύνη χάθηκε το τέρι της. Και δεν είναι δική της ευθύνη σίγουρα. Είναι της άλλης κάλτσα. Προχωράμε. Έχει έρθει η ώρα για την επόμενη ενότητα, η οποία είναι το ένα είναι το θέμα. Για να δούμε μερικές φωτογραφίες που αφορούν στο θέμα μας. Εδώ είμαστε, εδώ. Kids κτίρια. Πολυκατοικία Καλάθη. Εδώ μένεις νομίζω στον 7ο. Ναι. Είναι ωραίο. Εδώ νομίζω πας και μέχρι 26ο έτσι ωραία πάνω. Ναι. Και εδώ τέλεια. Εδώ είναι που είχε το υπόγειο του ο Μάκης νομίζω κάπου. Ναι, ναι. Εκεί στην πορτούλα εκεί αριστερά. Λοιπόν, για όσοι δεν το καταλάβατε, το θέμα μας, στο ένα είναι το θέμα, είναι η πολυκατοικία. Αχα. Οπότε, κάναμε κάποιες ερωτήσεις 100, τις μετατρέψαμε σε δεδομένα, αφαιρέσαμε κάτι από το δεδομένο και εσείς πατώντας τα μπάζερ πρέπει να βρείτε τι λείπει για να συμπληρώσετε το δεδομένο. Ξεκινάμε με το πρώτο δεδομένο και χέρια στα μπάζερ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Το 87% έχει πατήσει κουδούνι κατά λάθος επειδή... Ναι, Μάκη! Επειδή μπέρδεψε τον όροφο, έτσι, κλασικό πράγμα αυτό. Και μετά έκανε πως έμενε κάποιος παλιός συγγενής εκεί και φεύγει. Ήτανε πολύ καλή υπόθεση που έκανες, αλλά δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Πάμε χέρια στα μπάζερ. Ναι, Ζήση. Επειδή δεν είχε φως το κουδούνι από πίσω. Ωραία, πλησιάζουμε, αλλά δεν είναι αυτό. Κάτι άλλο, Νάντια. Το μπέρδεψε με το φως. Το μπέρδεψε με το φως, ναι. Πάτησε κουδούνι επειδή δίπλα στο κουδούνι ήταν το φως του διαδρόμου, το κοινόχρηστο. Ωραία, να πω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εκεί έξω, οι οποίοι μπερδεύουν πολλές φορές τον όροφο, γιατί έχουν φάει οι πιοί βαριά, εντάξει. Και κατεβαίνουν στο λάθος όροφο και χτυπάνε το λάθος κουδούνι και όταν τους ανοίγουνε, στέκονται μπροστά στην πόρτα και δεν μπορούν να βγάλουν λόγο γιατί δεν είναι σε κατάσταση αλλά το κάνουν. Τελικά μπαίνουν. Κάποιοι άνθρωποι, σε κάποιους όχι, όχι, μπαίνει αυτό, εντάξει. Είναι απόλυτα σωστή η απάντηση και λένε τα σουβλάκια σας. Ισχύει, Μάκη, 100%. Το ίδιο, να ξέρεις, συμβαίνει και με τους ανθρώπους που πατάνε το κουδούνι αντί για το κοινό στο φως. Ναι. Και μετά συναναστρέφονται με κάποια γιαγιά στις 3 το μεσημέρι ή στις 3 το βράδυ. Τέλος πάντων, πρέπει να τις εξηγήσουν τι έχει γίνει. Γιατί είναι αυτή η μάστιγα των εργολάβων που βάλει τα κουδούνια φώτα δίπλα. Πόσο τέλεια ιδέα όταν το φτιάχνουν που τα βλέπουν να κολλάνε, ρε παιδί μου, και λες, ξέρεις τι, ας τα αφήσουμε έτσι. Έτσι. Και βάλε το και πιο κοντά. Ναι. Και βάλε και το ένα πάνω στο άλλο. Ναι, και βάλε και στα δύο φωτάκια. Όχι, βάλε εκεί που είναι το φως, βάλε όνομα. Βάλε το όνομα του ηλεκτρολόγου, να του φέξει άλλο. Να σου πω κάτι. Βάλε ένα κουμπί. Ναι, ένα. Για όλα. Να ανάβει πώς να βαράει κουδούνι. Σε όλη την πολυκατοικία. Δεύτερο δεδομένο νομίζω, χέρια στα μπάζερ. Ναι. Και το 35% των πολυκατοικιών έχει στην είσοδο τι. Ναι, Νάντια. Το 35%. Ναι, αυτό ήταν. Το πολυκατοικιών. Μπράβο, ναι. Έχει την είσοδο. Ναι. Τηλεόραση. Υπόλοιποι. Οι υπόλοιποι έχουν καμπάνα. Τηλεόραση. Άλλοι έχουν τηλέφωνο. Α, τηλεόραση. Εσύ λες, όχι, δεν είναι αυτό που ψάχνουμε. Κάτι άλλο, παιδιά. Ναι, ξεραμένο φύκο. Τι. Ξεραμένο φυτό. Ζαρδινιέρα με μόνο με χώμα. Α, ξεραμένα φυτά που έχουν παραιτηθεί από τη ζωή. Ποτέ. Όχι, κάτι άλλο. Μάκη. Σημείωμα που λέει ότι απαγορεύω διπλασιές. Ωραίος, Μάκη. Να το. Αυτό είναι χαρτί που γράφει απαγορεύονται τα φυλάδια. Τέλειο. Το έχω δει σε πολυκατοικία να το έχουν γράψει πάνω σε φυλάδιο. Και να το έχουν κολλήσει. Εκδικητικό είναι. Και επίσης δεν είναι πάρα πολύ ωραίο τόσο χτυπάνε το κουδούνι
παιδιά που θέλουν να αφήσουν φυλάδια, ναι, που πλησιάζουν πάρα πολύ κοντά την κάμερα και ξαφνικά πας και βλέπεις ένα άγνωστο πρόσωπο έτσι και να σ' αφήσω λίγο κάποια φυλάδια. Μπορώ. Κάνεις είναι λίγο, κάνεις είναι από ένα πίσω, καφέ εδώ κοντά. Κάνεις λίγο πίσω να σε δούμε. Όχι. Πάμε να προχωρήσουμε στο τρίτο δεδομένο για το θέμα πολυκατοικία, το οποίο είναι το 28% ζει σε πολυκατοικία που όταν μπαίνεις, τι γίνεται. Για πάμε, τι μπορεί να γίνεται. Μπαίνεις μέσα και... Έχει θυρωρό, ναι. 28%. Α, είμαστε 1960 δηλαδή. Ναι, 28%. Οκ. Γεια σου, θυρωρέ. Καλημέρα. Καλημέρα, παιδάκι. Καλημέρα, βρε Μίτσο. Πώς πάει. Καλημέρα. Πώς πάει, κυρά Νάτια. Πώς να πάει, βρε Μίτσο. Εδώ στον αγώνα. Να σου πω, είναι θυρός που σηκώνεται, που κάνει μισό λεπτό να σας βοηθήσω με τη σαπούλα. Κυρά Νάντια μου, το χαμόγελό σας βλέπω κάθε μέρα και η ψυχή μου ανοίγει. Τη μηχανή του χρόνου που την παρκάρεις όταν... Έτσι το φαντάστηκα. Ναι, μάλιστα. Ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Δεν είναι αυτό, πάμε σε κάτι άλλο. Το 28% ζει σε πολυκατοικία από όταν μπαίνεις, ανοίγεις πόρτα και... Νάντια, ναι. Έτσι και είναι ακριβώς μπροστά σου το ασανσέρ. Και είναι ακριβώς μπροστά σου το ασανσέρ. Ακριβώς. 28... Δεν περίμενα ότι θα πατήσουν οι άλλοι. Κάτσε. Το 28%. Να πάρει. Μπαίνει στην πολυκατοικία. Λοιπόν. Περίμενε. Πάμε, Μάκη. Λοιπόν, ναι, δώσ' το. Πάντα υπάρχει μία ένικος ή ένας ένικος, ο οποίος είναι πάντα στην είσοδο της πολυκατοικίας και σε κοιτάει έτσι. Καλημέρα, κυρία Τασούλα. Σε ποιον όροφο είστε εσείς? Ψώνια, ψώνια. Εσύ είναι... παρκάρεις τη θέση έξω το βράδυ. Είναι αυτή που λέει, σας ακούσαμε χτες το βράδυ. Ναι, ναι. Όχι, κάτι άλλο, πάμε. Ζήσει. Το 28% μπαίνει στην πολυκατοικία και βρωμάει η πολυκατοικία. Πολύ ωραίο, Ζήσει. Βρωμάει. Το βρωμάει το κρατάω, αλλά θέλω και να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. Να γίνω εγώ συγκεκριμένος. Γιατί δεν με ρωτάς εμένα, να γίνω εγώ συγκεκριμένος, παιδάκι. Μου το είπα. Βρωμάει μπρόκολο και κουνουπίδι. Ναι, Ζήσει! Ναι, λέει, όντω. Θεέ μου, ο πανικός που έζησε, οριακά ανακοπή έπα το άνθρωπο. Δικαίωμα, βρε λάμπρο μου, αφού το έπανα εγώ να δευτερολογήσω. Μου αρέσει, μου λέει, μπράβο, αλλά θέλω τώρα οι υπόλοιποι να συμπληρώσετε για να πάρετε τον πόντο. Λοιπόν, όντως παίζει αυτή η φάση που μπαίνεις μέσα και εύχεσαι βασικά το κουνουπίδι να μην είναι από το δικό σου σπίτι. Λοιπόν, αυτός ο γύρος τελείωσε και όπως ήθιστε, θα πρέπει να δούμε την πρώτη βαθμολογία της βραδιάς. Εγώ Νάντια, ένας βαθμός, Ζήσης 3, Μάκης 2. Ζήσης είναι μπροστά. Μπράβο, Ζήση. Μπράβο, μια μεγάλη έκπληξη για το σημερινό επεισόδιο. Πραγματικά, κανείς δεν το περίμενε. Ώρα για πάρε θέση. Σε αυτή την ενότητα μιλάμε για τα διλήμματα, αυτά που διχάζουν τις παρέες, το ένα ή το άλλο. Δύο επιλογές δίνουμε στους 100 και εσείς πρέπει να διαλέξετε ποια από τις δύο θα επιλέξουν και με τι ποσοστό. Μάλιστα. Το πρώτο μας δίλημα έρχεται από τον κόσμο μας, από το Instagram, εντάξει, και είναι το εξής. Τι προτιμάνε 100, να ζουλάνε την οδοντόκρεμα στη μέση ή από κάτω, έτσι, μέση ή τέρμα κάτω. Oh. Μεγάλο δίλημα. Και από αυτό θα κριθεί και η συνέχεια κάποιων σχέσεων της ζωής. Πάμε 100. Κλειδώστε για να δούμε. Ωραία. Ξεκινάμε με το... Όλοι έχετε πει από κάτω, ναι, που να πούμε στο σημείο ότι παρότι είναι δίλημα, είναι η σωστή απάντηση. Ναι, ναι. Και επίσης γίνει και το normal και είναι ένα τεστ για το αν έχεις... Είναι το normal. Φτάσεις έχεις... για... Τι? Για να κλινικοποιηθείς, να γίνεις έγκλειστος. Άμα την πατάς από τη μέση την οδοντόκρεμα. Ναι, ναι, ή δεν ξεκάθαρα. Έχει... Ξεκάθαρα. Ωραία, ξεκινάω από το 62% του Μάκη που είναι το χαμηλότερο. Μάκη. Το έχω γράψει και από κάτω. Από κάτω είναι ωραίο. Να σημειωθεί. Ναι, ωραία. Να σημειωθεί από κάτω να την πατάς. Ναι, ναι, από κάτω. Θα συμφωνήσω με τον Ζήση ότι αν πατάς τη οδοντόκρεμα τη μέση, πρέπει γρήγορα να έρθουν οι άνθρωποι με τις άσπρες ρομπίτσες, ναι, και να σου πούνε ακολούθησέ μας λίγο, έχουμε κάτι να σου δείξουμε. Ενδεχομένως και να έρθουν από τα απόψη σας. Αλλά, εγώ επειδή πατάω από κάτω μόνο, δεν βλέπω το λόγο γιατί να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Ναι, ξέρεις τι, γιατί δεν τους νοιάζει.
Ναι. Γιατί, ναι. Δεν, γιατί είναι αυτοί που θέλουν να δουν τον κόσμο να καίγεται. Επίσης, η διαφοροποίηση που υπάρχει και στο από κάτω είναι ότι υπάρχουν αυτοί που πιέζουν με το δαχτυλάκι και αυτοί που τη ρολάρωνε. Σωστό. Και αυτοί, και από αυτοί την αρχή τη ρολάρουνε. Ναι. Ω, οριακό. Υπάρχουν και αυτοί που έρχονται με το, αυτό που ισοπεδώνει τους δρόμους στον οδοστοτήρα και το πατάνε. Ναι, ναι, βεβαίως. Αλλά εγώ έχω μια θεωρία ότι σε κάθε σχέση υπάρχουν ένας και ένας. Δηλαδή είναι αυτός που πάει από κάτω. Και... ο μεσοζουλιχτής και ο ακροζουλιχτής. Ναι. Ναι. Νάντια, έχεις βάλει κι εσύ από κάτω. Ναι, 63% είμαι λίγο πιο πάνω. Είσαι λίγο πιο πάνω. Ναι. Κοίταξε, εγώ είμαι μεσοζουλίχτρα. Ο! Όχι. Τι! Ένα λεπτό, ηρέμησε. Αλλά περνάει ο καιρός και μετά γίνομαι, ας πούμε... ακροζουλίχτρα. Α, παίζει και αυτός. Δηλαδή ξεκινάω, βλέπω την αυθονία και λέω δώσε. Μετά όταν αρχίζουμε και πιεζόμαστε, λέω όπα, κάτσε λίγο να το μαζέψω. Έχει ένα δίκιο. Γιατί όταν είναι πολύ φρέσκια η οδοντόκρεμα και είναι από το κουτί, κάνεις λίγο ναι. Και μετά αρχίζεις να το στρώνεις. Ναι. Απλά, άμα το κάνεις αυτό, τι γίνεται. Ουσιαστικά, ξεχυλίζει. Γιατί ξεχυλίζει η οδοντόκρεμα. Ναι. Γιατί έχει. Έχεις... για οδοντόκρεμα το... μιλάμε, για τις χρυσές εποχές του Πασόκ. Τώρα έχω μπερδευτεί λίγο. Εγώ το μεσοζουλιχτή πάντως πήγε αλλού το μυαλό. Ναι, και αυτό. Ναι. Ζήσει 80% από κάτω. Ναι, πιστεύω ότι είναι το νορμάλ, όπως είπαμε, είναι το αυτό που όλοι κάνουν. Από πίσω. Από πίσω πάλι. Από πίσω. Πάντα από πίσω. Λοιπόν. Εντάξει, και όχι από τη μέση. Να ξέρετε ότι εγώ το έχω πάει στα άκρα. Έχω πάρει ένα ειδικό εξάρτημα το οποίο. Ναι. Πώς είναι, είναι στις κονσέρβες παλιές. Αχ, τι ωραίο. Μπαίνει, τη βάζεις, κάνεις κλακ, κλακ, κλακ και το μαζεύει. Από την αρχή. Από την αρχή εννοεί. Από την αρχή, από τη δεύτερη εβδομάδα. Δεύτερη εβδομάδα. Άρα δηλώνεις και εσύ ότι είσαι μεσοζουλιχτής αρχικά. Όχι, λες. Όχι, πάντα είμαι ακροζουλιχτής, αλλά από τη δεύτερη εβδομάδα αρχίζει να μπει σε ένα από τα 6 τέτοια που έχω. Πολύ μερακλείδικη η κίνηση αυτή. Ναι, μερακλείδικη, δεν την έλεγα κι εγώ ο Λάπρος. Το βάζει αυτό για να το στεγνώσει. Μετά λιώνει το πλαστικό, ρίχνει γλυκερίνη και το κάνει κι αυτό ο οδοντόκρεμα. Καλά. Σοβαρά τώρα δεν έχεις ανοίξει με ψαλίδι το τέτοιο της οδοντόκρεμας για να πάρεις από μέσα. Και να το αλείψεις το ψωμί. Δεν έχεις περάσει κάτω χύζηση. Λοιπόν, για να δούμε τι αποφάσισαν οι 100. 51 στη μέση! Πώς μας πετσόκοψαν έτσι και τι συμβαίνει στη χώρα και τέλος πάντων όχι, είναι ψέμα! Δεν το δέχομαι. Ούτε να αλλάξουμε και τους 100 ή συγγνώμη, τους 51. 51 να φύγουνε. Αλλάξτε το. Παιδιά, έχετε κάποια προβλήματα, μιλήστε ελεύθερα. Τι σας συμβαίνει. Χάσατε και οι τρεις και χάσαμε και ως χώρα. Το πατάτε και με το παπούτσι την οδοντόγραμμα. Είστε έτσι πάνω και την πατάτε στη μέση έτσι. Έτσι. Τι γίνεται. Στη μέση 51%. Δεν ξέρω, το βρίσκω ακραίο. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να το διορθώσουμε μέσα από το επόμενο δίλημα. Okay. Τι προτιμάνε 100. Ρέγκα ή τόνο. Έλα τώρα, εντάξει. Okay. Έλα τώρα. 100. Κλειδώστε για να δούμε. Ρέγκα τόνο, τούνα. Νάντια, 62% τόνο. Ναι. Ναι, πιστεύεις ότι οι Έλληνες προτιμάνε τον τόνο από τη ρέγκα. Πιστεύω, ακράδαντα. Εντάξει, θες να πεις κάτι άλλο ή να προχωρήσεις στο επόμενο. Παιδιά, ποια ρέγκα τώρα. Ναι, ρέγκα πρέπει να είσαι ή ναυτικός το δεκαετία του 70 ή οικοδόμος. Να σου πω γιατί ο τόνος χρησιμοποιείται πολύ σε σαλάτες. Και βάλεις ρέγκα. Ειδικά για τους ανθρώπους που κάνουν διατροφές και τέτοια. Σε σάντουιτς. Είναι πιο ευκολότρωτος. Ναι. Ευκολότροτος. Εντάξει, έλα, σε σύγκριση με τη ρέγκα, δεν συζητάμε. Η ρέγκα είναι ένα μπουκετίδι γεύσης κακής. Δεν έχω φάει ποτέ μου ρέγκα. Ναι. Να μιλάω καθένας για τον εαυτό του και εγώ που είμαι σωστός. Η ρέγκα καταρχήν, παιδιά, είναι από τα φαγητά που μπαίνουν στο στόμα και σου λένε «Σ' αρέσω!» Είναι αυτό το... Και ξέρεις τι, «Σ' αρέσει!» Θέλεις! Το άκουρα τι γίνεται. Ο τόνος, σαφέστατα και εμένα μου αρέσει, εννοείται μπαίνει σαλάτες και τα λοιπά, αλλά είναι πολύ... πώς το λένε, παιδί μου, είναι φλόρικο. Είναι φλόρικο. Η ρέγκα, πρώτα απ' όλα, είναι πατροπαράδοση. Θέλει μια δημιουργία. Η γεύση της είναι μοναδική. Ταιριάζει με κάθε μεζέ και σχεδόν με κάθε αλκοόλ, λέω σχεδόν. Είναι μοναδικός μεζές. Η ρέγκα ταιριάζει με όλα τα αλκοόλ. Σχεδόν με όλα. Α, σχεδόν δηλαδή θα πάω σε ένα μπαρ και θα λέω ένα gin tonic και βάλτε μου και μια ρέγκα. Καλά, δοκίμασε το. Πένα. Δοκίμασε για να με θυμηθείς. Θα βάθει ρεγκούλα με το tonic. Μοχιτάκι ρέγκα. Μην τη η αλήθεια είναι ότι η ρέγκα, το μόνο που μπορώ να φανταστώ, είναι τύπου με τεκίλα. Αντί για λεμόνι, ρέγκα. Πρώτα απ' όλα, να μιλήσουμε για φακές. Νοούνται φακές χωρίς ρέγκα. Ναι.
Όχι. Ναι, όχι. Ξεκάθαρα. Μπορεί να την κόψει, να την βάλει και τη ρέγκα στη σαλάτα. Δεν θα τον όριο να κάνει σκηνή σε μπαρ όταν ζητήσει gin tonic με ρέγκα. Να πει τι, ρέγκα. Πάμε να φύγουμε. Έξαλλο όμω. Ένα μαρτίνι dry. Take a note there με ρέγκα. Προσέξτε, όχι τι συσκευασμένε. Πα και παίρνει αυτή στο χαρτί. Βεβαίω. Είναι ολόκληρο η ρέγκα και την κόβει εσύ. Ναι, ναι. Αυτέ. Το λέω αυτό γιατί έχω πιάσει τον παλμό των Ελλήνων. Των Ελλήνων. Έχει πιάσει τον παλμό, πιστεύει ότι 72% ρέγκα θα πούνε. Ρέγκα. Θα το δείτε και εσείς και εγώ και όλοι. 100. Πάμε 100. Πάμε 100. Τώρα 74% που σημαίνει ότι το βαθμό παίρνει η Νάντια. Στην κόψη του ξεραφιού παίζουμε έτσι. Ναι, 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 ναι. Συγγνώμη, συγγνώμη. 27 ήθελα να βάλω. Έβαλα λάθος τα νούμερα. Έβαλα 72. Τόσο κοντά για τόνο. Γιατί είχες πει 72. Προδοσία και θα το θυμάμαι αυτό για τη ρέγκα. Θα το θυμάμαι. Ο Ζήσης παίζει σε κάποιο παιχνίδι των 100 πριν 40 χρόνια. Τότε ήταν η ρέγκα. Όχι, αυτή είναι η Νάντια. Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, το ξεκίνησε το κόλπο η Νάντια. Κύριε Λευτέρη, μην ξεχάσετε τις ρέγκες. Μήπως εννοείς τόνο. Θέλω κάποιον από τους 27 για να δώσουμε λίγο κουράγιο στο Ζήση. Έλα ρε παιδιά. Δώστε μου χέρια. Ρέκα. Κατερίνα. Γεια σου ρε Κατερίνα. Καλησπέρα. Από την Άουσα την όμορφη. Η Κατερίνα είναι που έφυγε και λίγο από το πλάνο. Ναι. Κατερίνα μου είχες πάει να φας ρέγκα. Κατερίνα μίλα μας για ρέγκες. Είχα πάει να ετοιμάσω. Λοιπόν, αρχικά την αγάπη μου στο Ζήση. Ζήση. Ναι ρε. Ναι ρε Κατερίνα. Λοιπόν, καταρχάς, παιδιά, τι συζητάμε, δεν υφίσταται καν δίλημα, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να ευχαριστιέται από τόνο είναι ο γάτος μου. Mm-hmm. Απορώ με το ποσοστό, λυπάμαι. Η ρέγκα είναι μαγκιόρα. Είναι ένα πυροτέχνημα γεύσης μέσα στο αλάνι, στόμα. Αλάνι, είναι πυροτέχνημα γεύσης. Το αγοράζω, το αγοράζω. Έτσι, αλλά από αυτά τα πυροτεχνήματα που σκάνε και... Ναι, ναι, ναι. Και με το κουκαλάκι και με το μαλακό μέσα, η ρέγκα. Μην με Κατερίνα. Κάνετε έτσι, γιατί είμαι και έγκυος τώρα, μην μου τα λέτε. Α, νομίζω η ρέγκα είναι αυτό. Βγάλω τη ρέγκα εδώ πέρα. Έτσι. Σου είχε απαγορεύσει ο γιατρός να τρως ρέγκα. Δεν νομίζω. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Αλλά μου ανοίγεται την όρεξη, καταλάβατε τώρα. Για είναι πολύ ρέγκα. Καταρχάς, ποια έγκυος είπε λίγο τόνο. Καταρχάς, καλή ελευθεριά. Ευχαριστώ. Πες μου, με τι συνδυάζει τη ρέγκα συνήθως. Λοιπόν, αρχικά, υπέροχο τσιπουράκι. Αυτό είναι, εντάξει, άμα πρέπει να βάλεις σε φαγητό ενόπνευμα για να κατέβει, δεν είναι φαγητό. Δεν την αφήνεις να μιλήσει. Την άφησα, είπε τσίπουρο. Τσιπουράκι, φακές. Επίσης, είναι και ένας λόγος για να φας ευχάριστα όσπρια. Ναι. Που επίσης δεν βρίσκω το λόγο ύπαρξης, αλλά εντάξει, δεν... Okay. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Να είσαι καλά. Καλή ελευθερία, Κατερίνα. Να είστε καλά. Φιλιά. Έχουμε τρίτο δίλημα, το οποίο είναι τι προτιμάνε 100, Αντζελίνα Τζολί ή Τζένιφερ Άνιστον. Σαν να λέμε ρέγκα ή τόνο, έτσι. 100, πάρτε θέση. Κλειδώστε. Τζένιφερ. Ατζουλίνα. Είναι και αυτό ψάρι, είναι... Όχι, έτσι λέγανε το σκύλο της θείας μου στο χωριό. Ατζουλίνα. Υπάρχει και τραγούδι, τώρα που είσαι Ατζουλίνα! Μετρό vintage, αλλά υπάρχει. Ατζουλίνα, σ' αγαπώ. Τον 50s. Τον 50s, στις πολυκατοικίες. Έχεις ο μόνος που έχει πάει στην άλλη κατεύθυνση. Στην Ατζουλίνα. Οπότε ας ξεκινήσουμε από σένα. Και γιατί πιστεύεις ότι οι Έλληνες έχουν διαλέξει Αντζελίνα, συγγνώμη, Αντζελίνα ναι και όχι Άνιστον, που είναι και δικό μας παιδί. Διότι πιστεύω ότι είναι λίγο πιο υπέρλαμπρο χολιγουντιανό μέγεθος. Καλά, αυτό δεν επιδέχεται κριτικής. Το box office μιλάει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Box office μιλάει ο Τζουλίνια, αλλά για συνέχισε. Ο κινηματογραφικός δρόμος της Τζένιφερ Άνιστον είναι ο χωματόδρομος σε σχέση με τον αυτοκινητόδρομο της Αντζελίνα Τζολί. Και αυτό ισχύει, συγγνώμη, μιλάμε χωρά. Εδώ μιλάμε αλήθειες. Λοιπόν, λέμε ποια είναι πιο συμπαθή. Κόφτε την κυρία σας παρακαλώ, περάστε το κόπο. Έχει έρθει χωρίς στοιχεία. Το παρακαλώ. Ποιο συμπαθεί σου. Άρα το πας υποκριτικά. Καριέρα. Εγώ το πάω καθαρά με βάση τα νούμερα. Α. Δεν πήρε να κάνει ότι θα το πάει στην. Τα οποία γράφει η Ατζελίνα Τζολί στο box office. Και όχι στην αξία του πράγματος. Και ω
με βάση την επιτυχία της στο box office, πορεύομαι κι εγώ για να κάνω την κριτική μου και την επιλογή μου εν τέλει. Τζένιφερ Άνιστον 92%, ναι, Νάντια. Ναι, Λάμπρο, ναι. Ηρέμησε. Να ηρεμήσω. Ναι, όλα να καλά. Πάμε. Λοιπόν, καταρχάς να ξεκινήσουμε. Είναι ξαδέρφη σου. θα μπορούσε γιατί είναι δικό μας παιδί. Ούτε η μάνα της δεν θα βάζει 92%. Λοιπόν. Καταρχάς, η Τζένιφερ, σε σχέση με όσα έχουν γίνει με τον Μπρατ Πιτ, να το αναφέρουμε αυτό, υπάρχει μια γυναική αλληλεγγύη και είμαστε υπέρ της τάσης που κράτησε η Τζένιφερ. Ήταν κυρία με το κάπα το κεφαλαίο. Τι γίνει με τον κυρία. Πώς χώρισε η Ατζελίνα. Τώρα θα το τραγουδήσω. Ήταν η Τζένιφερ με τον Μπρατ. Η Τζένιφερ Άνιστον ήταν με τον Μπρατ Πιτ. Ναι, και ήρθε η Τζελίνα και την Ατζουλίνα. Ζήσει του, παλεύει. Καλό όμως, τέλειο. Λοιπόν, ωραία, άρα κρατάμε. Τα φιλαράκια την έχουν. Κάνει, ας πούμε, από τους πιο συμπαθείς ανθρώπους. Και αυτό, όταν έρχεται στο χωριό, τα λέτε καλά, να καταλάβαμε. Αυτό. Γιατί άλλωστε, όπως λένε πάντα. Είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό της και φαίνεται αυτό σε όλες τις συνεντεύξεις, σε όλες. Αυτό είναι. Τώρα τι να λέμε. Μιλάμε PR manager, έτσι. Κανονικά. Τώρα, παιδιά, δεν ξέρω. Και τώρα δεν ξέρω. Η δικαιολόγηση του Ζή ήταν προφανώς. Τζένιφερ, γιατί. Εντάξει. Τζένιφερ, γιατί δεν ήξερα καν ότι πει τα φιλαράκια. Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Θα σας πω ότι η Αντζελίνα Τζουλή, όντως ισχύει αυτό που είπε ο Μάκης. Ευχαριστώ πολύ. Ότι όχι, σαν καριέρα και σαν. Και μου αρέσει και πολύ σαν ηθοποιός, τουλάχιστον μου άρεσε. Αλλά έχει καταφέρει κάτι που είναι ακατόρθωτο η Αντζελίνα. Κατάφερε από σύμβολο του σεξ και τη θηλυκότητα να μεταμορφωθεί. Σε ένα κακό χαρακτήρα. Ενίσταμε και εδώ. Ενίσταμε. Αυτοαναιρούμε και θα πω για την Αντζελίνα τώρα, ναι, για να την υπερασπιστώ, ότι η στάση της απέναντι στις γυναίκες και ο τρόπος που έχει ηγηθεί ως γυναίκα είναι προτυπικό. Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Όχι, εγώ μιλάω γι' αυτό. Okay. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω. Θα είναι πολύ okay. Μιλάω, ρε παιδί μου, σαν προφίλ, αν βάλεις την Τζένιφερ και την Αντζελίνα δίπλα, ναι, η μία είναι πολύ συμπαθής, όπως είπες και εσύ, και συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Λόγω των δικαστηρίων και το λοιπόν με τον Μπράτλερ. Δεν θα είναι πολύ ωραίο να είναι στο κυριολεκτικό έχει αυτό. Καθίστε λίγο προφίλ, κυρία, να δούμε λίγο. Καθίστε λίγο προφίλ. Έχει σοβαρέψει ακραία αυτό το debate. Ναι, σε σημείο που οριακά το κόβουμε από όλο το επεισόδιο. Να σου πω κάτι. Τζενιφεράκι, γιατί ήταν on a break. Τέλος. Αυτό. Εγώ περίμενα μια αιτιολόγηση του στυλ Τζένιφερ, γιατί είναι δικό μας παιδί. Τη μάνα της τη λένε Γενοβέφα, την ξέρουμε. Ενώ. Πώς τη λένε. Τέλει, σαβάλα. Και όπως θα δεις τώρα θα πλακώνονται. Γενοβέφα, από κάτω στα τη λένε. Τα comments θα σφάζονται. Ναι. Και όχι η Αντζουλίνα, γιατί δεν ξέρω τι, αλλά το πήγατε σε πολύ υψηλά επίπεδα έτσι, στο debate. Ναι. Να δούμε τι κάνανε και 100. Για πάμε ρε παιδιά, δικαιώστε. Τζένιφερ Άνιστον 58%, που σημαίνει ότι ο Ζήσης παίρνει το βαθμό. Μπράβο. I'll be there for you. Έτσι. Να. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η Νάντια ξεκάθαρα παίζει για τον εαυτό της. Θέλει απλά να γράφει τι πιστεύει εκείνη και θέλει να τα υπερασπίζεται. Να πούμε βέβαια ότι με σχεδιάκια δίπλα από τη ναι, αλλά η ακρότητα στα νούμερα που βάζει, δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχουμε το 92%. Νάντια μου, πάμε λίγο. Δεν θέλω να κερδίζω εγώ. Όχι, καλά, εντάξει, να μην κερδίσεις ρε παιδί μου, αλλά μην βγεις και χαζί. Δεν θέλω. Να σου πω κάτι, και δεν με νοιάζει κιόλας. Για βαρκά, ελευθερία. Πήγα και πέρασα ωραία, αυτό δεν είναι το νόημα της ζωής. Πολύ ζαμπόν. Εντάξει, λοιπόν, περνάμε στην επόμενη ενότητα, η οποία είναι το κάρφωσέ το! Μπράβο! Μία ενότητα στην οποία πρέπει να κάνετε ο καθένας και η κάθε μία ερώτηση 100 με στόχο να λάβουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό θετικών απαντήσεων. Για σήμερα το ποσοστό μας είναι 31%, σχεδόν ένας στους τρεις, λοιπόν. Ναι. Σκεφτείτε μία ερώτηση που μπορεί να πιάσει έναν στους τρεις. Ποια μπορεί να είναι αυτή? Μάκη, θα ξεκινήσουμε με σένα, ναι, και την ερώτησή σου για 31%. Ναι. Πόσοι από εσάς, όταν ακούτε κάποιο τραγούδι που ζαζαρέζει στο ραδιόφωνο, κατεβάνετε το παραθύρι σας για να το ακούνε και οι γυροβολέοι. Στο αυτοκίνητο όταν είστε, έτσι. Τέλειο, πάρα πολύ ωραία. Πώς το κάνετε αυτό που σωστό περιέγραψε ο Μάκης? Σωστό. Φασιστικούλη λίγο, εμένα δεν μ' αρέσει. Μπήκε το ωραίο κομμάτι, χράκα-χράκα ή... Μα πραγματικά. Τι άκουσε την Πινάντια. Είπε. Για πες το. Ναι, μου φαίνεται λίγο φασιστικούλη αυτό. Πώς επιλέγεις εσύ τι θα ακούσουν οι άλλοι? Δεν είναι δική του επιλογή. Ας μην ήταν δίπλα σου στο ποτηλιάρι. Νάντια μου. Καλώς ήρθες. Όχι, το πω όμως. Φασιστικούλη λίγο. Αυτό δεν ξέρω αν μ' αρέσει αυτό. Ήταν και πέτα. Ήταν και πέτα. Ναι, ναι, ναι. Φασιστικούλη, αυτό λίγο δεν μ' αρέσει. Κύριε Λευτέρη μου, πείτε στον Μάκη τον Πέμπτο να μιλήσει.
Αυτά τα κλαπατσίμπανα. Μα ναι, γιατί και στο ταξί που μπαίνω και κάνω δικές τους μουσικές επιλογές, εμένα δεν μου αρέσει. Αυτό, εγώ ξέρω τι με ενοχλεί στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που κάνουν δικές τους επιλογές. Μα είναι δυνατό. Θα διαλέξουν αυτή τη ακούσω εγώ. Πρέπει να κοιτά πέτα να δουλεύει. Εμένα δεν ξέρει τι με ενοχλεί εμένα. Να μην δουλεύει η μηχανή του χρόνου και να μην μπορώ να πάω πάλι και δικιά με θηρορό. Επίση, εγώ δεν βρίσκω φασιστικούλη που υπάρχουν παραλίες με άμμο και δεν με έχουν ενημερώσει ότι δεν έχουν βότσαλο. Δηλαδή κάπου. Παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ θέλω λίγο φασιστικούλη του γεγονός ότι μας επιτρέπεται να ρευόμαστε για να κλάνουμε όταν τρώμε οικογένεια. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτό. Αυτή ήταν η στιγμή. Πάμε τώρα να αποφασίσουν οι 100 αν αυτό που είπε ο κύριος Παπασημακόπουλος είναι έτσι. Το κάνετε ή όχι. Αν είστε φασιστάκια. Αποτέλεσμα. 26% θέλουμε. Μια απόκληση 5 βαθμών. 26% των ανθρώπων όταν ακούνε κάτι και το γουστάρουν να κατεβάζουν το παράθυρο να το ακούσει όλη η γειτονιά. Κοντά έπεσα. Εντάξει, ναι. Ζήση, για πάμε με τη δική σου ερώτηση. Λοιπόν, αγαπημένη μου 100, πόσοι από εσάς έχει τύχει να φύγετε από το σπίτι και για οποιοδήποτε λόγο δεν φοράτε εσόρουχο. Ωραίο, το πήγες εκεί, ε. Για οποιοδήποτε λόγο. Το καταλάβαμε, Ζήση. Όχι, δεν το καταλάβαμε. Αυτό είναι ένα στους τρεις. Ναι, ένα στους τρεις. Ότι κάποια στιγμή δεν έχουν φύγει από το σπίτι χωρίς εσόρουχο. Συνήθως είναι για δουλειές της γειτονιάς πολλές φορές αυτό. Ή για walk of shame. Ναι, ή γιατί δεν έχει. Που τα συνδυάζει. Ή που τα συνδυάζει η γειτονιά. Πάω να πάρω καμιά εφημερίδα. Στο γείτονα. Κύριε Λευτέρη. Τα εσόρουχά μου. Μήπως σας δίνεις και νέα βρακή. Κύριε Ανάντια μου, τώρα τα μάζεψα της γυναίκας μου όλα. Τρίπια είναι όλα, τα μπαλώνω. Πάμε. Δείξτε μας τι φοράτε. Αποτέλεσμα. 25%. 6 βαθμοί απόκληση. Ένας στους τέσσερις έχει φύγει από το σπίτι χωρίς εσόρουχο για κάποιο λόγο. Εντάξει, κι εγώ. Κι εγώ. Κι εγώ. Νάντια. Δεν είστε στα καλά σας. Δεν είμαστε ποτέ. Ούτε μία φορά. Λοιπόν. Ποτέ. Πάμε τώρα γιατί θα κερδίσω λίγο. Πάμε. Νάντια. Οπα. Ποτέ. Έλα, έλα. Τύχη κομμάντο. Συγγνώμη. Κομμάντο. I'm sorry. You never got commando. Δεν μιλάω καλά ελληνικά. Να πάμε λίγο στο ερώτηση. Ειδικές δυνάμεις. Ωραία. Λοιπόν, ένα στους τέσσερις παρόλα αυτά είναι, πολύ καλό, είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά, εντάξει. Εντάξει. Αλλά... Και Νάντια, είναι ευκαιρία σου ναι. Να μειώσεις έτσι την απόκληση. Ακριβώς. Ποια είναι η ερώτησή σου? Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος. Δεν ξέρω, για πάμε. Λοιπόν, πόσοι από εσάς, λοιπόν, όταν πηγαίνετε σινεμά, δεν θέλετε κάποιον να κάθετε δίπλα σας. Α, ωραία. Για να δούμε 100. Φοβάμαι ότι θα είναι πάνω ποσοστό. Από 30 κάτι. Συντριπτικό ποσοστό. Ναι, θα είναι μεγάλο. Γιατί το φοβάσαι, συντριπτικό ποσοστό. Γιατί πρέπει να είναι ο ένας στους τρεις. Πρέπει να πάει στους 31. Δεν σε έχεις καταλάβει, ε. Έκανε woman planning. Γιατί το φοβάσαι, θα σκίσει 99 θα πάει. Πάει τέρμα, 102. Θα μπει κόσμος και από άλλα παράθυρα. Για να δούμε. 20%! Pen drop από την Νάντια. 2% απόκληση που σημαίνει ότι παίρνει το βαθμό σε αυτή την κατηγορία. Μπράβο, Νάντια. Μπράβο. Έτσι. Μιλάμε για το νέο σινεμά. Ποιο θέλει άνθρωπο δίπλα στο σινεμά? Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν το επιθυμώ ιδιαίτερα. Άμα έχει την ευκαιρία να μην έχει κάποιον δίπλα ή να έχει. Γιατί διαλέγεις το να έχεις. Έγινα υπερευτυχισμένος όταν βγήκαν αυτές οι αίθουσες που έχουν πολυθρόνες. 100% μαζί σου, ναι. Και είναι σαλόνι σπιτιού. Ναι, και άντε να έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου. Τη γυναίκα σου. Τη γυναίκα σου και τέλος. Μόνο μία φορά έχω πει, αλλά έχεις δίκιο. Είμαι υπερευτυχισμένος. Ναι. Αλλά είναι και αυτό συνήθως και το δίπλα σου και το μπροστά σου είναι ενοχλητικό. Που έχει ξεκινήσει ταινία, δεν είναι κανείς μπροστά σου, λες ναι. Και σκάει ο μπασκετμπολίστας. Ναι, πάντα. Κλασικά. Πάντα. Ή θα σκάσει παρέα που θα μιλάει, ή θα σκάσουν πιτσιρίκια που θα κουνάνε όλη τη σειρά και θα σου πάνε τα γόνατα. Θέλω να δω τη δεύτερη βαθμολογία της βραδιάς, να δούμε πού βρισκόμαστε. Πανολεθρία. Πρέπει να είμαστε ισόπαλοι. Ζήσεις 4 βαθμοί, Νάντια 3 βαθμοί, Μάκης 2 βαθμοί. Ο άνθρωπος που είπε πρέπει να είμαστε ισόπαλοι λίγο πριν εμφανιστεί. Σαν να το πέσα τζεντάι πρέπει να είμαστε ισόπαλοι. Αλλά δεν πέρασε. Θα μου δώσετε όλοι από ένα βαθμό. Μου ανοίγει το επεισόδιο. Ρονίν Μάκης. Δεν το πιστεύω αυτό που συμβαίνει, ότι ζήσεις ακόμα προηγείται στο σκορ. Όλα φυσικά θα αλλάξουν στην ενότητα Τσίμπα 3.
Τσίμπα 3. Ρωτήσαμε τους 100 για ένα θέμα έτσι που με αφορά όλους μας. Μας δώσαν διάφορες απαντήσεις. Διαλέξαμε τις 6 που γουστάραμε πιο πολύ. Okay. Θέλαμε εμείς. Και τώρα εσείς, πατώντας τον μπάζερ, πρέπει να τις μαντέψετε. Για κάθε μία που μαντεύετε, παίρνετε ένα βαθμό. Αν μαντέψετε 3, τσιμπάτε 3, παίρνετε σύνολο 4 βαθμούς. Δώστε μου τον τίτλο για το Τσίμπα 3. 6 παλιακά δώρα γάμου. Ωπα, ωπα, μόλις δώσει, μόλις δώσει, μόλις δώσει, μόλις δώσει. Μάκη! Μάκη. Δώσ' το μου. Μαχαιροπύρουνα. Μαχαιροπύρουνα, είπε ο Μάκης. Όχι, Μάκη, δεν είναι. Τι λέτε, μωρέ, τι λέτε. Θέλω λίγο να ερεμήσουμε. Τα πνεύμα. Πάμε. Βάζω. Βάζω. Ναι. Βάζω, παρακαλώ. Να βάνεις ό,τι θέλεις. Κρυστάλλινο βάζω από αυτά τα κρύσταλλα. Έσχο. Βάζω λουλουδιέρα, λουδοδοχείο, ανθρωποδοχείο. Αυτά τα βάζω. Βάζω, βάζω, καταλάβαμε. Λουλουδιέρα, τι είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, χέρια στα μπάζερ, φύγαμε. Ναι, Νάντια. Σίδερο. Τι. Σίδερο. Α, πήγε 1942. Σίδερο. Τότε που ο κόσμος δεν είχε σίδερο, που ήταν δώρο, όντως. Για να δούμε. Όχι όμως. Κάτι άλλο ζήσει. Φοντιέρα. Φοντιέρα παλιακό. Φοντιέρα είναι παλιακό. Ήτανε τότε. Έιτις ήτανε πολύ chic δώρο του γάμου. Κύριε Λευτέρη, μας φέρανε μια φοντιέρα. Όχι, όχι, μια φοντιέρα. Με τα πυρουνάκια, τα μακριά και τα... Αυτό δηλαδή για το τυρί, για όσους δεν καταλάβατε. Ναι. Όχι, κάτι άλλο, Μάκη. Λευκά είδη. Λευκά είδη. Ωραίο. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Όχι, τι λέτε, μωρέ! Δεν είναι τα λευκά είδη, όχι γενικά, Μάκη, απλά εμείς δεν το διαλέξαμε. Πάμε! Ζήσει! Μπούμ! Πόγκ, είπε! Πόγκ! Για να δούμε! Όχι, βραστήρας! 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 Τέλειο! Όχι, κάτι άλλο, παρακαλώ, πάμε! Ναι, Νάντια! Πορσελάνο σετ πιάτων. Πορσελάνο σετ... Είναι και αυτός ο φίλος που το λέει έτσι. Για να δούμε. Πορσελάνα, ήδη, δεν ξέρω. Όχι, κάτι άλλο, Μάκη. Λοιπόν, αφού δεν πιάνουν τα αυτονόητα, πάω στα extreme. Πυρομαχικά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Πυρομαχικά. Είναι... Α, πάμε τόσο παλιακά. Πολύ παλιακό. Παιδιά, για τον αγώνα, πάρτε τα μπόλια και το παρούτε. Θα σφέραμε λίγο TNT. Για να δούμε, δεν ξέρω καν γιατί κοιτάω. Θα σφέραμε ένα τελαμό να σφέρες. Όχι, κάτι άλλο ζήσει. Πιατέλα. Πιατέλα. Πιατέλα, λες. Ασημένια, πιατέλα. Ωραία, άλλος ένας βαθμός, παιδιά, έχει ξεφύγει η φάση. Ναι, ναι, πραγματικά. Για να δούμε, κάτι άλλο. Ναι, Νάντια. Λοιπόν, τραπεζομάντιλα. Τραπεζομάντιλο. Ναι. Δωράρα. Όχι, κάτι άλλο. Ζήσει. Πολυμίξερ. Για να δούμε. Για να δούμε. Πέρα, Ζήσει στην πιθαντρία. Τι παίζει σήμερα. Ζήσει, τσίπησες 3 όντως. Τσίπησα 3 φιλαράκι. Και αυτό σημαίνει ότι ο Ζήσης φεύγει, ξεφεύγει με 4 βαθμούς. Για να δούμε παρακαλώ και τις άλλες 3. Είναι μία από τις 3 η ασπίδα του Captain America. Ναι. Περίμενε να δούμε τι άλλο μπορεί να σκεφτεί ο Μάκης. Κάτι άλλο που έχει σκεφτεί ο Μάκης. Ασπίδα του Captain America, μία μπολντόζα. Και σεξ τόις σίγουρα. Σεξ τόις όχι γιατί το... Δεν είναι παλιακό. Δεν το είπε. Ναι. Και το τελευταίο το οποίο σκέφτομαι, το οποίο παίζει πάρα πολύ στους γάμους, είναι αλυσίδες... Για το ρόδα. Για τη ρόδα και για το σπίτι. Λοιπόν, για να δούμε τι είναι αυτά που λείπουνε. Πρώτο είναι η φοντανιέρα. Το είπε, φοντιέρα. Το είπε, το είπε. Είπες φοντιέρα. Αυτό, αυτό εννοούσε. Γιατί δεν έβαλα αλφα. Περίμενε, περίμενε, γιατί. Ποιος είπε είναι από το κοντρόλ. Είναι αδικία. Περίμενε, γιατί φοντιέρα είναι για το τυρί και η φοντανιέρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Α, τι είναι η φοντανιέρα. Ναι, αλλά φοντανιέρα αυτό που βάζουμε φοντετέν. Τι είναι. Το φοντετέν. Τσουκολατάκια και τέτοια. Νερό στο λάμπρο. Ε. Φοντοτό. Το φοντάν, ρε παιδί μου, επειδή είναι... Θα σας κεράσουμε ένα φοντάν. Σοκολατάκια, ρε παιδί μου. Θυμάσαι σοκολατάκι πιο μέσα, ένα καρύδι. Ένα τραγάλι. Ναι. Ωραία, που δεν σ' άφηνε η μάνος να τα φας, γιατί ήταν για τους ξένους. Οπότε... Αυτό ήταν η φοντανιέρα, λοιπόν. Πού το βάζεις αυτό, θα σου πω πού το βάζες. Παιδιά, παιδιά, ηρεμία. Ωραία, φοντανιέρα. Φοντανιέρα. Και δύο. Χρυσή λίρα σε τούλι. Ποιος? Ένα, παιδιά. Τι! Πήγαμε επανάσταση, όντως έπρεπε να πάμε επανάσταση. Παλιά παιδιά, τότε που. Τα Κωνσταντινάτα που λέγαμε. Ναι. Που τη βγάζανε από το. Την έχω μεταφέρει. Την έχω φέρει εγώ, την έβαλα. Δεν θες να ξέρεις που την έβαλα. Ωραία, πέντε.
Εικόνες Αγίων. Έλα, αυτό παίζει. Παίζει πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ, παιδιά. Παλιακό δώρο γάμο. Παίζει, δεν είναι και πλέον, να ξέρετε, δεν είναι και τόσο παλιακό. Παίζει ακόμα. Και μια και πιάσαμε το θέμα των γάμων, παιδιά, δεν γίνεται να μην δώσουμε έτσι και λίγα στιγμιότυπα από περίεργες φάσεις γάμων. Να πεφτεί. Ωραίο. Καλά, Στέφανα. Δεν θα πάει καλά αυτό. Δεν θα πάει καλά αυτό. Κράτα το! Μωρέ, κράτα το! Άραξε, άραξε την πέτσα σου λίγο! Γιατί, ρε άνθρωπε, έτρεχες. Βάλει λάθος. Γιατί τα δείχνουμε. Ξέρω για τα περιστέρια. Βέβαια. Στους γάμους στο χωριό μου, αν δεν αμολύσεις 4-5 γεράκια και 8 κουβάγια, δεν μπορείς να παντρευτείς. Αυτό, μπράβο. Ναι, δεν γίνεται. Αλλά σε ανοιχτό χώρο. Μέσα και έξω. Μέσα και έξω. Γεράκια, ειδικά σε δεξίους, θα ήταν τέλειο. Φαϊνίδια. Και να πηγαίνουν σε μαλλιά κόσμου. Και νυχτερίδες. Και δώσαν και εσύ μας την κουβάγια. Το γάμα του μπάτου. Από νυχτερίδες να ελευθερώνα. Τέλειο. Λοιπόν, συνεχίζουμε και φτάνουμε εσείως στην τελευταία μας ενότητα, η οποία είναι το «Τι μόνο εγώ». Ναι. Σε αυτήν την ενότητα ασχολούμαστε με τους ψυχαναγκασμούς. Ή αλλιώς ψυχαναγκασμούς χωρίς την παύση ανάμεσα στο ψ και το γ. Okay. Εντάξει, ψυχαναγκασμοί λοιπόν, κάτι που κάνετε και πιστεύετε ότι το κάνετε μόνο εσείς. Ας πούμε, ζω σε πολυκατοικία με θυρωρό ή... Δεν ξέρω, κάτι μόνο άλλο. Εγώ. Ναι, μόνο εγώ. Οπότε, κάνετε την ερώτησή σας για να δείτε αν υπάρχουν και άλλοι μέσα στους 100 που κάνουν αυτό το πράγμα. Όποιος πιάσει το μικρότερο ποσοστό, τότε αυτός παίρνει τους 2 βαθμούς. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε με σένα, Νάντια. Ποιος είναι ο ψυχαναγκασμός που θέλεις να μοιραστείς μαζί μας? Δεν ξέρω αν θέλω να το μοιραστώ. Εντάξει, λοιπόν. Τέλος πάντων, θα απαντήσω. Οι αγαπημένες μου παντόφλες. Μάλιστα. Θα μιλήσω γι' αυτό, ναι, λίγο χρόνο. Είναι τσαρούχια. Είναι? Έχω τσαρούχια παντόφλες στην πλάκα. Είναι αγαπημένες μου τσαλά. Τέλεια. Δεν έχεις δει κάτι παντοφλίτσες που έχουν τσαρούχια στην πλάκα? Τις έχω δει, ναι. Είναι καταπληκτικές. Ναι, και τις έχω πάρει και σε όλους με τους φίλους δώρο. Τα σουβενίρ. Είναι όπως εκεί που είχε το ανοιχτή ρηπαίο. Είναι πλεκτές. Ναι. Είναι, όχι, είναι μάλινες και είναι συγκλονιστικές. Τι έτος, Τι έτος στον κόσμο της Νάντιας. Όσο περνάει το επεισόδιο και πιο πίσω. Όλο και πιο πίσω. Ναι. Λοιπόν. Όμως θέλω να τα βλέπω ζευγάρι. Δεν μπορώ να βλέπω τη μία εδώ και την άλλη εκεί. Σωστά. Μπορώ να τρελαθώ. Άρα. Εντάξει, είμαι και παρθένος, αν κάποιος πιστεύει στα ζώδια. Φυσικά. Ωραία. Λοιπόν. Ποιοι λοιπόν όταν βλέπετε τις παντόφλες σας, τη μία εδώ και την άλλη εκεί, η κάθε μία έχει πάρει το δικό της δρόμο, θέλετε να τις δείτε μαζί, ζευγάρι, όσο φίλουν. Ωραία. Άρα, ποιοι είμαι μόνο εγώ που θέλω να βλέπω τις παντόφλες μου δίπλα-δίπλα, ξέρω εγώ. Ναι, μόνοι που θέλω να βλέπω, ναι. Ζευγαράκι τις παντόφλες και έχει αυτόνομες. Για να δούμε. Αποτέλεσμα. 18%, ωραία! Άλλοι 18 σαν και σένα, βρίσκονται στους 100. Υψηλότερο από ό,τι περίμενα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι άμα είχες σταματήσει την ερώτηση το «Είμαι μόνο εγώ που έχω παντόφλες τσαρούχια», πες να έχεις χτυπήσει ένα. Ναι. Να νέα στολιά. Πραγματικά συστήνω σε όλους να πάνε να πάρουν αυτές τις παντοφλίτσες. Τέλειο. Να στηρίξουν την ελληνική οικονομία και την κουλτούρα και την παράδοση. Και την κουλτούρα και την παράδοση και την εξέλιξη της μόδας. Επίσης το επόμενο βήμα ήταν να μας πει ότι έχω τσαρούχια παντοφλίτσες και έχω φουστανέλα πιτζαμούλα. Ναι, μπράβο. Για ανοιχτήριο έχω αυτό το πέος. Ναι, ναι, και έχω και επίσης πριν πάω για ύπνο, κρεμάω το για τα γάνι. Μπράβο. Και έχω και την ασπίδα του Λεωνίδα για κάποιο λόγο. Βεβαίως. Καλά, την οποία έχω θα σας πάρω δώρα και θα σας αρέσει. Ωραία, το δέχομαι. Είναι ώρα για τη δεύτερη ερώτηση. Εγώ δεν θέλω σε αυτό. Κύριε Λευτέρη, έχασε ένα τσαρούχι. Δεύτερη ερώτηση. Ζήση θα έρθει από σένα. Πάμε για κάτι χαμηλότερο από το 18% της Νάντιας. Δεν θα τα καταφέρεις. Αγαπημένη μου 100, μόνο εγώ τρώω σκάλωμα όταν ανοίγω στραβά κάποια συσκευασία. Είτε είναι φάκελος από αλληλογραφία, είτε κάποιο πακέτο και πάνω να τα συσκευασία και βάλει φάκελο από αλληλογραφία. Ναι, ρε παιδί μου, από αλληλογραφία, όχι αλληλογραφία. Μαζί σου. Πώς θα κάνεις κάτι. Απογοητεύομαι την ύπαρξή μου, άμα το ανοίξω λάθος. Θα δεις. Ναι, ναι. Για να δούμε. Είμαι μόνο εγώ μου. Είμαι και εγώ Ζήση. Για βάλτε. Ναι, και Come on.
Αποτέλεσμα. 13! Ο Ζήσης έχει ξεφύγει, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, ο κόσμος έχει τρελαθεί. Βλέπει μια απόδοση Ζήση που δεν έχει ξαναγίνει. Ζήση μαζί σου. Νόμιζε ότι θα είναι παραπάνω. Εγώ μπορώ να χαλαστώ τελείως. Εγώ στραβώνω και στραβώνω, ξέρεις τι. Με τα πακέτα που έχουν ειδικό. Τρόπο ανοίγματος. Σημείο. Ναι. Και πας να το κάνεις και κάνει. Ναι. Και φεύγει στραβά και εκεί τρελαίνω. Εγώ χαλιέμαι πάρα πολύ αν κάποιος έχει πάρει τη συσκευασία και δεν έχει ανοίξει λάθος. Το έχω ξαναπεί. Δηλαδή εκεί είναι για μένα. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Και εκεί που μπορεί να πραγματικά να μου χαλάσει όλη μέρα είναι όταν κονσέρβα τόνος, ας πούμε. Τόνος, Α, η Ρέγκα. Δεν ξέρω, το έχω δει σε ντοκιμαντέρ. Που πας να δεις και σου μείνει το δαχτυλίδι στο χέρι. Ναι. Και εκεί θέλεις το άλλο. Και εκεί θες απλά να τελειώσει η μέρα, να κοιμηθείς. Ναι. Έχεις δίκιο, γιατί δεν μπορείς να φας τη Ρέγκα σου. Ναι. Ωραία. Μάκη, η τελευταία ερώτηση έχει από σένα. Αν μπορείς να χτυπήσεις κάτι λιγότερο, μικρότερο από το 13% του Ζήση. Για να τσιμπήσεις 2 βαθμούς. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τους 100. Αν είμαι μόνο εγώ που δεν μπορώ να πιάσω το ροδάκινο, γιατί μου προκαλεί ένα ψυχολογικό ντουτζουμπούτζου, το χνούδι του ροδάκινου. Το ροδακινήσω το χνούδι. Το ροδακινό χνούδο. Το ροδακινό χνούδο, ναι. Μπράβο, πω, ταυτίζομαι. Για να δούμε 100. Αποτέλεσμα. 11% Μάκη παίρνει τους 2 βαθμούς. Ναι. Εγώ είμαι μαζί του. Λέτε. Με το Μάκη, ισχύει. Και το ίδιο το παθαίνω λίγο και με τα κτηνίδια. Και αυτό το χνουδάκι με ενοχλεί. Υπάρχουν και κάποιοι τρελοί που παίρνουν ξηραφάκι και το βγάζουν. Συγγνώμη, το ροδάκι να το βρίξει με νερό δεν λιένει. Δεν λιένει. Μιλάμε, υπάρχουν και διάφορα. Όχι. Ναι, όχι. Εγώ το τρώω και με τη φλίδα, ας πούμε. Ο Χριστός της Παναγία. Ναι. Εγώ το ροδάκινο. Ναι. Εντάξει, βέβαια, κοίταξε. Πρέπει να μην πέφτει. Ναι, εντάξει, θα την είδε και εσύ. 1821 που μας έρχεται η κουπηλιά. Αμαζίσκα. Τα ροδάκινα τα μεταφέρουμε. Τα παίρναμε από το δέντρο πάνω, ανεβαίναμε σκάλα. Δεν το είχε φέρει ο Καποδίστρια. Γιατί μετά έστρε καραούλι, δεν μπορούσε να φύγει το καραούλι. Εγώ το καθάριζα πάνω στο βράχο. Όχι, στο παππού. Στην Ακρόπολη. Όχι. Στην παντόφλα μου, ρε, τι με δεχτεί. Πες τα ρουχοπαντόφλα μου. Πώς το λένε αυτό που φοράει τσολιάς. Πώς το λένε αυτό. Πώς το λένε αυτό που φοράει τσολιάς. Μοκασίνι. Έχει κολλήσει, δεν μπορεί να διβλύει τη λέξη. Το τσαρούχι μου. Το καθάριζα πάνω στο τσαρούχι μου, το ροδάκινο. Το δίνα μετά στο θυρωρό μου και του έλεγα κόψε. Τέλος πάντων, το σημαντικό είναι ότι οι 2 βαθμοί πήγανε στο Μάκη. Πάμε να δούμε την τελική βαθμολογία. Ζήσεις Ρούμπος, κυρίες και κύριοι! Μια φορά στα 100 χρόνια συμβαίνει αυτό. Μια φορά στα 30 επεισόδια. Έτσι ο Ζήσεις ξυπνάει και μάζεψε, λέει πάμε. Μάζεψε ο Ζήσεις, μάζεψε. Ναι. Πραγματικά μας συγκινεί αυτό να βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι εδώ εβδομάδα παραβδομάδα και ξέρει το παιχνίδι καλύτερα από οποιονδήποτε να καταφέρνει μία νίκη. Μπράβο Ζήση. Είναι συγκινητικό. Είσαι έτοιμος να βγάλεις την κητήρια σου ομιλία. 30 επεισόδια και επιτύχημα. Μπορώ επίσης να αποθεώσω το φίλο σου 100 που είναι συνέχεια, κάνει συνέχεια έτσι τον αγαπώ. Κάνει συνέχεια έτσι αυτό με τα δάχτυλα τον αγαπώ. Χαιρετισμό στον 100. Ξέρει τι κάνει. Πάμε Ζήση, έχει έρθει η ώρα να βγάλεις επιτέλους και εσύ μια ομιλία προς το έθνος. Παρακαλώ φώτα, κάμερά σου, Ζήσης ο νικητής. Αγαπημένοι με 100, ευχαριστώ. Αυτά από μένα. Μπράβο, ένα εξωπρότημα Ζήσης Ρούμπος. Νάντια, Μάκη και πάμε να κλείσουμε το επεισόδιο. Κύριε Γιώργο, δικό σας το κλείσιμο. Μ' αρέσουν οι Ρέγκες. Εννοείται. Έτσι. Έτσι. Έχεις και τίποτα καλύτερο να κάνεις. Μήπως έχει τίποτα καλύτερο να κάνει. Πι. Πάει μια Ρέγκα, ρε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας 100 και εσάς που ξενυχτήσατε μαζί μας. Να είστε καλά, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.